Η σύραξη ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, κυρίες και κύριοι, κλιμακώνεται. Τα πυρά εκτοξεύονται από τις δύο πλευρές με αμύωτη ένταση και τα θύματα είναι δεκάδες. Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του Ισραήλ, Άραβες και Ισραηλινοί επιδίδονται σε νέες οδομαχίες με τις εικόνες να θυμίζουν εμφύλιο πόλεμο. Η ιερότερη μέρα για τους μουσουλμάνους στο τέλος του Ραμαζανιού βάφεται με αίμα. Το Ισραήλ βομβαρδίζει αδιάκοπα τη λωρίδα της Γάζας. Κτίριο 14 ορόφων ισοπεδώνεται. Είναι το τρίτο πολυόροφο κτίριο που καταραίει μέσα σε 24 ώρες. Oh my God, yes, 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 I need to go down. Ο 83 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός μέχρι τώρα. Από τα θύματα αυτά, τα 17 είναι παιδιά. بالذات لأمريكا وإسرائيل لقد طفح الكيل ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا. Η Χαμάς καμαρώνει για τα πλήγματα που έχει καταφέρει σε μεγάλες πόλεις του Ισραήλ και ορκίζεται ότι δεν θα σταματήσει. Για πρώτη φορά, σιρήνες ηχούν στα βόρεια της χώρας. Ένα παιδί 6 ετών πέφτει νεκρό. Ο Ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ενισχύει τις δυνάμεις του και ανακοινώνει ότι προετοιμάζει χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει χτύπημα, όπως λέει, η οργάνωση δεν μπορεί καν να φανταστεί. מול החמאס וכולנו מאוחדים והחמאס יורד טילים ורקטות שפוגעים במידה שווה גם ביהודים וגם בערבים. Την ίδια ώρα στο εσωτερικό του Ισραήλ, σκηνές εμφυλίου, η αστυνομία εισβάλλει σε σπίτια Αράβων και τους επιτίθεται. Η Χάιφα παραδομένη στις πλόγες. Αραβικά καταστήματα στο Τελαβίβ βανδαλίζονται. Οι Ισραηλινοί ρίχνουν άραβα στο έδαφος και τον χτυπούν με μανία. Τα κόκκινα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά. Ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Λίγο αργότερα τάσεται υπέρ του. Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαμηνύει στο Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του και καλεί τους απανταχού μουσουλμάνους να συσπηρωθούν ενάντια στον κοινό εχθρό. Mukaddes şehir, Kudüs'ün onurunu, şerefini, izzetini, haysiyetini korumak her bir Müslümanın boynunun borcudur.